Κύριε Γουμενίδη, μισό λεπτό. Τα υλικά λοιπόν για την ανακατασκευή, το τιμολόγιο για την ανακατασκευή των κτηρίων, παραδείγματος χάρη για τους σεισμόπληκτους, ήταν και πριν τις αυξήσεις πάρα πολύ χαμηλό, ήταν του 11. Τώρα με τις αυξήσεις δεν υπάρχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν μπορούν να φτιάξουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους ακόμα και αν πάρουν εγκρίσεις λόγω κόστους. Έχουμε λοιπόν τεράστια ζητήματα. Είναι ενδεικτικό αυτό. Άρα εδώ πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει και μια πολιτική πιο εξειδικευμένη, μισό λεπτό κύριε Σενετάκη, όσον αφορά αυτές τις ευάλωτες περιοχές των σεισμόπληκτων, ότι πρέπει να θωρακιστούν? Γιατί το θέτετε και σαν ερώτημα στη Βουλή αυτό. Το τιμολόγιο βάσει του οποίου υπολογίζονται τα χρήματα που θα δοθούν ως ενίσχυση στον άνθρωπο που θέλει, στον σεισμοπαθή που θέλει να ανακατασκευάσει το σπίτι του ή το κτίριό του, θα πρέπει να είναι με τις σημερινές τιμές και όχι με το τιμολόγιο το δημόσιο του 11. Είναι απλά τα πράγματα. Άρα πρέπει να υπάρξει μια εξαίρεση δηλαδή. Ουσιαστικά μια εξαίρεση θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. Αναθεώρηση του τιμολογίου. Μάλιστα. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι σε αυτό και σωστά το θίγει ο κύριος Γεγκέρογλου. Και είναι ευρύτερο το πρόβλημα στο κομμάτι της κατασκευής. Αφορά και την εκτέλεση των δημοσίων έργων που έχουν υπογραφεί συμβάσεις και αφορά βεβαίως και ένα άλλο, κύριε Γεγκέρογλου, θέμα, το κομμάτι του εξοικονομώ, το οποίο και αυτό καταλαβαίνετε ότι πια η επιδότηση έχει μειωθεί κατά 30% πρακτικά και πρέπει να το δούμε συνολικά. Μισό λεπτό. Να το κλείσουμε αυτό. Ναι, κύριε Γουμενίδη, έρχομαι σε εσάς. Θέλω όμως να σχολιάσετε αυτό που είπε ο κύριος Γεγκέρογλου, ότι ουσιαστικά υπάρχει μια τεράστια ανοχή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική στο ηλεκτρικό ρεύμα. Για όλα θα σχολιάσω. Με τη σειρά. Για τους σεισμόπληκτους, πολύ καλά κάνει και ο κύριος Σενετάκης που συμφωνεί. Υπάρχουν μια σειρά αναφορές. Και αναφορές του τεχνικού επιμελητηρίου. Τα έχουμε καταθέσει και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε επανειλημμένες παρεμβάσεις μας. Δεν γίνεται να συζητάς για θεραπεία καταστάσεων και προβλημάτων που δημιούργησε ο σεισμός με τιμές του 11. Υπάρχουν αναφορές και του ίδιου του τεχνικού επιμελητηρίου και του τμήματος Ανατολικής Κρήτης και του Πανελλαδικού για τις τιμές με τις οποίες κρίνεται η μονάδα για τις αποζημιώσεις. Ο Υπουργός, ο Αρμόδιος, δεν έχει δώσει απάντηση. Και αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να κρατήσουμε. Αυτό που είπατε για το Αρκαλοχώρη, και επιτρέψτε μου, πρώτο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το ανέδειξε μέσα στη Βουλή. Και φυσικά άλλα κόμματα, πρώτο το ΚΚΕ. Η ουσία όμως είναι ότι το γεγονός ότι η επιδοτούμενη δαπάνη επισκευής των χτισμάτων είναι με κατασκευαστικές τιμές του 2011 και δεν τροποποιήθηκαν παρά μόνο μία φορά το 2018 με μία προσάυξηση 20%, σημαίνει ότι την ευθύνη την έχουν διαχρονικά όλα τα κόμματα για το γεγονός ότι δεν ανανέωσαν τις κατασκευαστικές τιμές. Και σήμερα καταγράφονται ανατιμήσεις όχι 20, 30 και 50%, 150 και 200% στα οικοδομικά υλικά. Αυτός λοιπόν ο λαός πλήρωσε ανάπτυξη, πλήρωσε οικονομική κρίση, πληρώνει τις επιπτώσεις της πανδημίας, πληρώνει πληθωρισμό, ενεργειακή φτώχεια.